πέμπτη μέρα κινητοποίησης. Εμείς οι μαθητές, σαν μαθητές της Ιεράπετρας, έχουμε κινητοποιηθεί όλα τα σχολεία της Ιεράπετρας, ΕΠΑΛ και Γενικό Λύκειο, πρώτο και δεύτερο, με σκοπό να καταργηθεί αυτό το νέο λύκειο, το οποίο μονάχα καταστροφικό είναι. Δεν έχει καμία παραπάνω ωφέλεια για τους μαθητές. Ενισχύει την παραπαιδεία, ο μαθητής αναγκάζεται να πάει στα φροντιστήρια. Άλλο ένα αίτημα που έχουμε για το νέο λύκειο είναι η μείωση της ύλης, η οποία είναι τεράστια, και ο μαθητής ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο φροντιστήριο, στην ουσία δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε περισσότερο, επειδή η ύλη πραγματικά είναι τεράστια και δεν προλαβαίνουμε να τη βγάλουμε ακόμα και στα φροντιστήρια. Τρέχουμε και οι καθηγητές ακόμα και στα σχολεία τρέχουν και υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν κάνουν φροντιστήρια και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους ρυθμούς των καθηγητών. Έτσι θα προσπαθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε να το κρατήσουμε, όσο περισσότερο μπορούμε, για να δούμε αποτέλεσμα. Τις επιπτώσεις, ξέρετε, ακούσαμε από το Υπουργείο να λένε ότι θα κάνετε μαθήματα ακόμα και τα Χριστούγεννα, ακόμα και θα κοπούν και εκδρομές. Προτιμάμε να χάσουμε μία χρονιά το Πάσχα μας και τα Χριστούγεννα για το μέλλον μας, γιατί πραγματικά είναι το μέλλον μας. Δεν μιλάμε για ένα χρόνο ή δύο χρόνια, είναι για όλο το μέλλον και για τις δουλειές που θα ακολουθήσουμε. Θα συνεχίσετε τους αγώνες. Εννοείται ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με λύκεια από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι εκεί πέρα είναι που ο αγώνας έχει απήχηση, τόσο τέλος πάντων στον υπόλοιπο πληθυσμό, τόσο και στο Υπουργείο, ελπίζουμε. Έχουμε αποφασίσει να στείλουμε επιστολές στο Υπουργείο Παιδείας, όχι εδώ μόνο από την Ιεράπετρα, από όλη την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα. Έχουμε έρθει σε συνεργασία με διάφορα φωτογραφία για να φτιάξουμε ένα βίντεο το οποίο θα κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ενημέρωση όλων των πολιτών. Και αυτό που ζητάμε είναι και οι γονείς να συνεισφέρουν σε αυτό, διότι οι γονείς μας είναι στην ουσία εκείνοι που συνεισφέρουν το χρηματικό ποσό για τα φροντιστήρια. Αν συνεισφέρουν αυτοί, ο αγώνας μας θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη βάση και θα έχουμε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Σε αυτό τον αγώνα, οι γονείς είναι στο πλευρό σας? Οι περισσότεροι ναι, καθώς έχουμε μιλήσει και με το Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας, είναι δίπλα μας, μας είπαν ότι θα μας στηρίξουν. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν γίνεται ένα παιδί που, ναι μεν είμαστε γενικό λύκειο, πρέπει να έχεις γενικές γνώσεις, το πρόβλημα είναι δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να έρθει να σου πει 10, είναι από τη 10 σελίδα μέχρι τη 210 και έλα το Σεπτέμβρη, θα σου βάλω εγώ τι θέλω από μέσα από αυτά, διάβασε 200 σελίδες και θα σου βάλω κάτι φωτουρώσουν σε όλη την Ελλάδα, να δέχεσαι δηλαδή την πίεση που δεχόμαστε εμείς σε ένα χρόνο από την πρώτη οικείου, να δέχονται οι γονείς των μαθητών την πίεση που διέχονται οι δικοί μας γονείς, που στη χειρότερη περίπτωση, αν έχεις ένα παιδί, πρέπει να πληρώνεις στη δικιά μου γενιά 600 ευρώ το μήνα, που κάνουμε 7 μαθήματα μόνο, πόσο μάλλον τις Δευτέρες που είναι 17 μαθήματα. Δηλαδή, αν αυτός ο γονέας έχει δύο παιδιά, τι θα γίνει? Θα χρειαστεί να κάνει ο κάθε γονείς τρεις δουλειές για να ανταπεξέλθει.